Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, οι πολίτες της Καβάλας αποφασίζουν σε ένα ακόμη δίλημα, επιλέγοντας ανάμεσα στα δύο τελευταία νομίσματα της χώρας. Με τα κριτήρια να διαφέρουν οι επιλογές των πολιτών, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παραμονή στο ευρώ ή επιστροφή στη δραχμή, ήταν το ερώτημα που θέσαμε στους πολίτες της Καβάλας. Η ζυγαριά δεν έγινε σε καμία από τις δύο πλευρές, πράγμα που σημαίνει ότι οι απόψεις διήστανται. Όπως έγινε τώρα, ευρώ. Αν είχαμε ακόμη τη δραχμή, πώς θα ήταν η οικονομία στην Ελλάδα? Μπορεί να ήταν καλύτερα. Μπορεί να ήταν καλύτερα. Τώρα, ναι, μετά από κάποια χρόνια, ναι. Όταν σίγουρα βγαίνατε έξω με τη δραχμή στην τσέπη, κυκλοφορούσατε περισσότερο με μεγαλύτερη άνεση? Σίγουρα. Και πάντα περισσεύαν λεφτά. Τώρα δεν περισσεύουν κιόλας, ναι. Τότε περισσεύανε. Ναι, βέβαια. Θέλατε πίσω τη δραχμή? Όχι, με το ευρώ. Με το ευρώ. Γιατί αυτό? Γιατί αν είχαμε τη δραχμή, αυτή τη στιγμή η δραχμή θα ήταν πολύ ξεφτυλισμένο νόμισμα. Είχε γι' αυτό χάσει την αξία της. Πάρα πολύ, ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Η πληθωρισμός και αυτά, ναι, γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι αν ήμασταν στη δραχμή θα ήμασταν χειρότερα. Χειρότερα, Χειρότερα. Για ποιο λόγο αυτό? Γιατί η δραχμή δεν έχει τόση ισχύ όσο έχει το ευρώ. Με τη δραχμή ήτανε. Γιατί τώρα έγινε στρογγυλοποίηση, όλα προς τα πάνω. Πώς θυμάστε τη δραχμή? Κάποτε όταν είχαμε τη δραχμή παίρναμε περισσότερα πράγματα. Περισσότερα πράγματα και είχε πιο πολύ αξία το χιλιάρικο. Το χιλιάρικο. Ναι, είχε αξία. Τώρα δεν έχει αξία τίποτε. Με το ευρώ. Με το ευρώ είναι καλύτερα, Εφόσον όλη η Ευρώπη χρησιμοποιεί το ευρώ. Η δραχμή, λόγω ότι είχε δουλειές, είχε και αξία, είχαμε και καλές επαφές με τον κόσμο. Αυτό είναι. Αν έχεις δουλειά και το ευρώ είναι καλό. Ό,τι νόμισμα να παίρνεις όταν υπάρχουν οι δουλειές, η αξία είναι αξία. Αν δεν έχουμε δουλειά, Τώρα μάθαμε στο ευρώ. Μάθαμε στο ευρώ. Ήταν δύσκολο βέβαια, αλλά μάθαμε. Μάθαμε. Σε περίπτωση μπορούσαμε να επιστρέψουμε στη δραχμή και πάλι. Γιατί το ρωτάτε αυτό? Θα θέλατε? Όχι. Για το χρέος και την προοπτική οικονομίας έκανε λόγο ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ο επικεφαλής και γραμματέας του Μέρα 25 ήταν καλεσμένος στην εκπομπή On Camera με τον Γιάννη Κομνηνό και τον Νίκο Ταραμπατζή, δίνοντας τη δική του ανάλυση σε σχετική ερώτηση για την απογοήτευση και την διχογνωμία του κόσμου. Πολύ απλά, όταν έχεις ένα κράτος το οποίο χρεοκοπεί, χρεοκόπησε βαθιά. Ναι. Ανεπιστρεπτή. Ναι. Ανεπιστρεπτή. Δεν έχει υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία πτώχευση τόσο βαθιά και αμετάκλητη όσο το ελληνικό δημοσίου Δεκέμβριο του 2009, το οποίο πιστοποιήθηκε με το Καστελόριζο το Μάιο του 2010. Και τι γίνεται, τι κάνανε τότε? Κυβέρνηση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Τρόικα. Τι κάνανε? Κουκούλωσαν εκείνη την πτώχευση. Πώς κουκουλώνεις μια πτώχευση? Μέσα από ένα μεγάλο δάνειο, το μεγαλύτερο στην ιστορία του ανθρώπου. Τα 110 δις, μετά άλλα 130 δις, μετά άλλα 86 δις, τώρα μαξιλαράκια κτλ. Όταν κουκουλώνεις μια πτώχευση, ουσιαστικά τι κάνεις? Τη βαθαίνεις και τη σπρώχνεις προς το μέλλον. Και τη μεταφέρεις από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Το ότι αυτή τη στιγμή η επιχείρησή σας εδώ, η επιχείρησή σας, το Center TV, πρέπει να πληρώνετε 29% φόρο επιχείρησης επί δύο. Επί δύο. Προπληρωμή για την επόμενη χρονιά. Όταν δίπλα στην Βουλγαρία πληρώνουν 12. Επί ένα. Λοιπόν, αυτό είναι απόρρια της πτώχευσης του 2010, την οποία συνεχώς την κουκουλώνουν όλες οι κυβερνήσεις. Κάθε μνημόνιο και το τέταρτο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα είναι κουκούλωμα αυτή τη πτώχευση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η πτώχευση αυτή μετά δηλητηριάζει τον ιδιωτικό τομέα. Σας βάζει εσάς να πληρώνετε φόρους που δεν μπορείτε να τους πληρώσετε, ή πρέπει να κλέψετε ή να κλείσετε, ή να συνεχίζετε να δημιουργείτε νέα χρέη. Αυτό είναι η απαρχή για μια διχόνοια στο λαό. Πτώχευση γενωμένη, όλες οι διχόνοιες του κόσμου ακολουθούν. Να είναι γεμάτη τσέπη μας, παιδιά, κι ας είναι και ευρώ, κι ας είναι και δραχμή.